8 Οκτωβρίου. Θα ήθελα, αγαπητοί σύντροφοι, να είμαι μεγαλόψυχος και να ευχαριστήσω και τη Νέα Δημοκρατία για μια συνολική πατριωτική στάση, αλλά δυσκολεύομαι. Θεωρώ όμως ότι η συνεισφορά της έγινε με πολύ μιζέρια και καχεξία. Μετά από 2 χρόνια συνεχούς υπονόμευσης της προσπάθειας, όχι της δικιάς μας, του ελληνικού λαού, αμετανόητη για τις δικές της πράξεις και ευθύνες, με μικροπολιτικούς υπολογισμούς και έλλειψη ουσιαστικής προσφοράς στην όποια διαπραγμάτευση. Πολλά για το θεαθήνε, ελάχιστα για την ουσία. Πάλι καλά που αποφάσισε να συνεργαστεί για το καλό της πατρίδας. Αλλά η συνεργασία έγινε κάτω από την απειλή ενός δημοψηφίσματος που φοβήθηκε τον λαό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία έβαλε την υπογραφή της. Με την υπογραφή της δέχτηκε το σωστό των όσων κάναμε. Ανέρεσε τα όσα μας καταμαρτυρούσε 2 χρόνια. Ανέρεσε την δικιά της απαράδεκτη στάση και επιχειρηματολογία. Στάση που υπονόμευσε τις δικές μας προσπάθειες. Ανέρεσε τα όσα επισήμως έλεγε, ακόμα και για τις στατιστικές που η ίδια παραποιούσε και αμφισβητούσε. Δέχθηκε επί της ουσίας ότι τελικά είχαμε δίκιο μέσα στις συνθήκες που παραλάβαμε. Ότι από τον Μάιο του 2010 κάναμε αυτό που έπρεπε το εθνικό μας καθήκον. Το καθήκον, ναι, απέναντι στον ελληνικό λαό, το συνταξιούχο και μισθωτό, για να μην ζήσει χειρότερες ακόμα μέρες. Θα ήθελα ειλικρινά να μπορούσα να τους επενέσω. Δεν το αξίζουν ακόμα. Ακόμα και σε αυτή την κυβέρνηση συνεργασίας, για την οποία πάλεψα και στην οποία συμμετέχουν, δεν έτρεξαν να δώσουν μαζί μας πνοή για την αλλαγή. Από το σύστημα των εξετάσεων, των γενικών, τα θέματα τα κοινωνικά όπως την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, τα εθνικά μας θέματα, την αλλαγή του πολιτικού συστήματος, πολλά που είχα προτείνει τότε, αλλά δεν θέλησαν να αγγίξουν. Μακάρι αύριο να το δείξουν, αλλά σήμερα δεν το αξίζουν. Κανείς δεν ξεχνάει ότι από την πρώτη μέρα η Νέα Δημοκρατία συνεχώς έλεγε «θα αποτύχουμε». Ανακύκλωνε τη μιζέρια. Ήλπιζε, πόνταρε στην αποτυχία.